Καλησπέρα, Ερίκο. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό που δεν περίμενες να συμβεί. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα στη ζωή όπως τα θέλουμε. Λευτέρη, σπρώξε στην άκρη την κόκκινη πολυθρόνα και βάλε τη δική μου. Εγώ σας αφήνω. Όχι, θα κάτσεις. Υποψιάζομαι ότι η κοπελίτσα θα την πάθει την ιστερία και θα χρειαστεί τη γνώμη ενός ειδικού για να το βουλώσει. Πιτμπολ, μην τολμήσεις να κουμπίσεις την πολυθρόνα μου. Εντάξει, αλλά κυρία Λένα. Σπρώξε την άλλη, το ίδιο μου κάνει. Τράβα στο πόστο σου! Παράτσε την πόρτα για να κουβαλάς πολυθρόνες! Κοίτα που εγώ θα πληρώσω τα σπασμένα. Λοιπόν, από σήμερα θα είμαι η οικονομική διαχειρίστρια του ποσοστού μου. Διαχειρίστρια πιανού? Α, δεν σε ενημέρωσε ο Θράσος. Δεν σου είπε ότι θα δουλέψω στο μαγαζί? Ναι, αλλά νόμιζα ότι θα πουλάς λουλούδια και τσιγάρα. Καλό. Αλλά κράτα το φαρμάκι σου, θα σου χρειαστεί για να αυτοκτονήσεις. Ό,τι ανήκει στο Θράσο, ανήκει εξίσου και σε μένα, Ερίκο. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά με ποιες γνώσεις θα διαχειρίζεσαι τα οικονομικά? Γιατί η Σιλβία έχει πτυχίο οικονομολόγου, πες το μου κι αυτό. Τι συγκρίνεις τώρα, κυρά μου, εμένα με σένα? Όχι, βέβαια. Εμένα τα σκέλια μου δεν είναι κουμπαράς για να κάνω αποταμίευση, γιατί αυτό έκανες. Μουριέντε μου στο διάολο! Κυρίες μου, κυρίες μου! Δεν αφήνεις τα γλυκανάλατα, ρε Ερίκο, βλέπεις καμιά κυρία εδώ μέσα? Α, το παραδέχεις επιτέλους. Πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσω κάτι τσόλια σαν και σένα?